Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον εορτασμό της 27ης Σεπτεμβρίου για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που πραγματοποιείται στο ΕΠΑΡΤΙΣΚΟ με θέμα τουρισμός και πράσινες επενδύσεις. Σήμερα η Ελλάδα ενώνεται με τον υπόλοιπο κόσμο για να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και να επαναπροσδιορίσει την τουριστική στρατηγική και τις προτεραιότητες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Είναι μια ευκαιρία ανάδειξης των δυνατοτήτων του τόπου μας και της βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος. Το σχολείο μας έχει αρχίσει να γίνεται ένα σημαντικό κέντρο της τοπικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό η επιλογή των επαγγελματιών του κλάδου και της τοπικής αυτοδιοίκησης να ξεκινήσει ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού από αυτό το σχολείο. Ένα επαγγελματικό σχολείο που στοχεύει να βγάλει καλά, εξαιρετικά στελέχη στον χώρο του τουρισμού. Το θέμα του εορτασμού της φετινής ημέρας είναι οι πράσινες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Και αυτές οι πράσινες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού ανοίγουν δρόμους επαγγελματικούς εσάς. Και σε 5 λεπτάκια θα προσπαθήσω να σας δώσω το στίγμα των κατευθύνσεων τα επόμενα χρόνια. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός για να μπορέσει να σταθεί χρειάζεται νερό και ενέργεια. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται, μα θα μπορέσει να αντέξει το νησί μας, μήπως έχουμε ξεπεράσει τα όρια του. Ναι, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ξεπεράσει τα όρια του, όμως ευτυχώς η τεχνολογία βοηθάει, παιδιά. Σήμερα σας λέω διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα έλεγα πριν από 10 χρόνια σε μια αντίστοιχη ημερίδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ένα-ένα. Ηλεκτρισμός. Καμιά ξενοδοχειακή μονάδα σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς υψηλό επίπεδο παροχές στους πελάτες. Η δροσιά το καλοκαίρι είναι απαραίτητη. Φτάνει ο ηλεκτρισμός όπως παράγεται τώρα? Αποτελεί καθαρή ενέργεια? Η απάντηση είναι όχι. Τι κάνουμε? Κάνουμε πολλά πράγματα, παιδιά, που δεν τα έχετε αντιληφθεί, δεν τα έχει αντιληφθεί η τοπική κοινωνία, αλλά θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο που θα ολοκληρωθεί το 2027 και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της ΚΟ και της Δωδεκανήσου με το Εθνικό Δίκτυο. Αυτό, παιδιά, ανοίγει τεράστιες προοπτικές. Δύο υποθαλάσσιες γραμμές των συνολικής ισχύως 900 ΜΒ θα συνδέσουν το νησί μας με κάποια περιοχή κοντά στην Κόρυθο, κάποιο σταθμό της ΔΕΗ κοντά στην Κόρυθο, και από την ΚΟ θα γίνει διασύνδεση συνέχεια της Ρόδου και των υπολείπων νησιών. Πράγμα που σημαίνει ότι το θέμα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το ξεπερνάμε. Και όχι μόνο το ξεπερνάμε, τώρα ανοίγουν οι δουλειές για εσάς. Ανοίγουν οι δουλειές για σας, γιατί δεν παίρνουν τυχαία τα 900 ΜΒ. Αυτή τη στιγμή οι συνολικές ανάγκες ΚΟ Ρόδου είναι 300 ΜΒ. Εγκαθίστανται γραμμές τριπλάσιας ισχύως. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Για να γίνουν τα νησιά μας κέντρα παραγωγής πράσινης ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ετοιμαστείτε να δουλέψετε σε αυτούς τους τομείς. Θα υπάρξει πολλές ανάγκες εργασίας, θα υπάρξουν πολλές ανάγκες στελεχών και εξειδικευμένων ανθρώπων στην κατεύθυνση αυτή, και όσοι ασχοληθείτε σοβαρά μπορείτε πραγματικά να κάνετε επένδυση ζωής. Σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε αλληλεπίδραση χρειάζεται, εμείς είμαστε εδώ. Όσον αφορά για τα προϊόντα, σας έχουμε και έξω κάποια προϊόντα που θα δοκιμάσετε, που μας έδωσε και τη διά ο κύριος Γιάννου. Ο τουρισμός και η γαστρονομία πάνε μαζί και στο μέλλον θα το δείτε. Όσοι θα ασχοληθείτε με τον τουρισμό, μην μιλάτε λίγο. Δεν είναι ωραίο με τους ανθρώπους που ήρθαν να σας πούνε δύο πράγματα να μιλάτε, γιατί δεν ακούτε τι σας λένε. Και καλά, εγώ χαιρετισμό κάνω. Οι άλλοι έχουν να σας κάνουν ωραίες παρουσιάσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάντε λίγο πιο ησυχία. Να ξέρετε ότι σας αγαπάμε και στηρίζουμε το σχολείο με όλες μας τις δυνάμεις και ευχόμαστε να βγείτε από εδώ και να δουλέψετε στους χώρους του τουρισμού και να είσαστε ευτυχείς άνθρωποι. Γιατί ευτυχείς είναι αυτοί που κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και εμείς ελπίζουμε ότι από αυτό το σχολείο θα βγαίνουν παιδιά που αγαπάνε να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι πρόεδρος του τεχνικού μελητηρίου. Δεν ξέρω από εδώ αν από εσάς. Δεν ξέρω καταρχήν αν μπορεί κάποιος από το ΕΠΑΡ να πάει προς το Πολυτεχνείο. Μπορεί.
Υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται να πάνε για πολυτεχνείο. Χέρια πάνω. Ο τομέας των μικρών πάει στο πολυτεχνείο. Μάλιστα. Ωραία, εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Και κάποτε να σας έχουμε μέλη του τεχνικού μελητηρίου. Εγώ θα σας μιλήσω για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Λοιπόν, τι είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη? Είναι μια διαδικασία διαχείρισης των πόρων κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες των τουριστών αλλά και των περιοχών υποδοχής. Σχετίζεται με την αειφορία. Τι είναι η αειφορία? Είναι μια σύνθετη λέξη αεί και φέρω. Πάντα έχω. Δηλαδή αυτό που έχω σήμερα να το έχω και αύριο. Και τι είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα η φυσική πόρη. Το νερό. Πού είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και πώς μπορεί να εξελιχθεί? Μπορεί. Το τελευταίο διάστημα γίνονται πολύ σημαντικές ενέργειες. Μαρίνες κατασκευάζονται νέες. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στον χώρο ελιμενισμού. Έχει φτάσει η Μαρίνα Δισκό αυτή τη στιγμή τα σκάφη τα οποία δεν μπορεί να δεχθεί για ελιμενισμό να είναι περισσότερα και ο τζίρος που θα έκαναν δυνητικά να είναι πολλαπλάσιο από αυτό που κάνει τώρα αυτή τη στιγμή. Οικονομικά αυτή τη στιγμή η Μαρίνα, για να σώσουμε μια τάξη μεγέθους και σε τι σημείο βρίσκεται και οικονομικά και διοικητικά και το τι συνεπάγεται ή έρχεται στο μέλλον, σε σχέση με μια Μαρίνα αντίστοιχου μεγέθους στην Κρήτη, για παράδειγμα στον Άγιο Νικόλο, κάνει τον τριπλάσιο τζίρο. Και είναι μια Μαρίνα η οποία κατασκευάστηκε, όπως είπαμε, πριν 20 χρόνια από το Δήμο της ΚΟΒ. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής. Η μέρα γιορτής όχι μόνο για την ΚΟΒ, αλλά για όλη την Ελλάδα. Για ένα μέρος, για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό, το οποίο εάν εξαιρέσουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο φέρνει ένα τεράστιο έσοδο στην Ελλάδα, το 35% των εσόδων προέρχεται από τον τουρισμό, αν εξαιρέσουμε το ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας, κοντά στο 28%, απορροφάται και εργάζεται στον τουρισμό, μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον δίνουμε αναμνήσεις, εικόνες και στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από όλο τον κόσμο για να βρίσκονται κοντά μας και εμείς με τη σειρά μας, μέσα από τη φιλοξενία μας, το φαγητό μας, την κουλτούρα μας, τα στοιχεία που έχουμε να τους δείξουμε, να τους χαλαρώσουμε, να τους δείξουμε το ποιοι είμαστε και να γυρίσουμε πάλι στον τόπο τους με αυτό που λέμε στιγμές ωραίες. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σαν θεματολογία είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν, ειδικά στην ΚΟ. Έχουν γίνει άλματα εξέλιξης, το οποίο σημαίνει ότι συνεχώς βελτιωνόμαστε, αλλά καλά τα κτίρια, καλές οι πισίνες, καλές οι αρχιτεκτονικές, αλλά είναι εσείς οι ίδιοι. Λειτουργούν τρεις ειδικότητες που παρέχουν υψηλού επίπεδου κατάρτισης στους νέους επαγγελματίες που θα επανδρώσουν τις υπηρεσίες τουρισμού. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα τουρισμού, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, υπηρεσία υποδοχής, υπηρεσία ορόφων, εμπορευματογνωσία, στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς. Το δημόσιο ΙΕΚΚΟ προσφέρει ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση με δυνατότητα στεγαστικού επιδόματος. Η φοίτηση διαρκεί 5 συνολικά εξάμηνα μαζί με την πρακτική άσκηση. Παρέχεται αναβολή στράτευσης και φοιτητικό πάσο. Στους αποφύτους χορηγείται δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 5, αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε τμήματα ΑΕΗ με κατατακτήριες εξετάσεις. Τα μαθήματα είναι τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά, πραγματοποιούνται από άτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με σημαντική εμπειρία στον τομέα του τουρισμού, ενώ οργανώνονται τακτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες φέρνουν σε άμεση επαφή τα μελλοντικά στελέχη με το εργαστηριακό. Στους διαδρόμους του